Λοιπόν, και όπως είχαμε προαναγγείλει, βρεθήκαμε στο Νταβός, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και της οικονομίας, βέβαια, και της παγκόσμιας πολιτικής και της παγκόσμιας οικονομίας, σε πάνελ, σε θέμα με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη και βέβαια την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στην οποία βρέθηκα προσωπικά και μας μίλησε ο κύριος Τσακίρης στο πλαίσιο του ελληνικού περιπτέρου στο Greek House στο Νταβός. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι και αυτό που μας είπε και που πρέπει να κρατήσουμε ότι η Ελλάδα έχει ακουμπήσει, έχει αγγίξει τους στόχους όσον αφορά στην παραγωγή πράσινης ενέργειας πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ προανήγγειλε ότι σε 10 χρόνια η Ελλάδα θα βρίσκεται πάρα πολύ πιο ψηλά από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο στην πράσινη ανάπτυξη. Πολύ και σημαντικό. Βέβαια αυτό. Τι θα σημάνει για την Ελλάδα, θα γίνει ένας προορισμός για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω αφορά κυρίως και τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και το μέλλον. Εντάξει, μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθεί προς αυτές τις επενδύσεις. Και θα υπάρχει ήδη ένα πλάνο γιγαντιών επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, και τώρα ποιες έρχονται στην Ελλάδα, είναι οι κυρίες που βλέπετε. Είναι η Κλίμα Σενιωρίνεν. Έρχονται από την Ελβετία. Απαρτίζονται από γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 65 ηλικίες τους και πάνω, άνω των 65 λοιπόν. Και έρχονται στην Ελλάδα προσκεκλημένες από την Greenpeace για να ευαισθητοποιήσουν. Οι ίδιες ασκούν με το δικό τους τρόπο πίεση στην ελβετική κυβέρνηση και έχουν μάλιστα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί ζητούν από την κυβέρνηση την ελβετική να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θα βρίσκονται λοιπόν στην Ελλάδα από τις 24 του μήνα. Και με τι να κλείσουμε? Ρωτήσαμε τη Φανή Χαλκιά. Με ποιον τρόπο προστατεύεις εσύ το περιβάλλον σε καθημερινή βάση? Μας απάντησε λοιπόν και ακούστε τι μας είπε, δίνει ωραία παραδείγματα. Για να δούμε. Γεια σας. Τα τρία βασικότερα πράγματα που κάνω για το περιβάλλον, πέρα από την ανακύκλωση που την κάνω πολλά χρόνια έτσι και αλλιώς και στο σπίτι μας ανακυκλώνουμε, και στην οικονομία στο ρεύμα, τα κλείνουμε όλα. Γενικά είναι πιο ρομαντικά με χαμηλό φωτισμό ή με ένα φως. Το άλλο πάρα πολύ βασικό είναι ότι προσπαθώ κάθε μέρα και πια το πετυχαίνουν μόνοι τους. Μαθαίνω στα παιδιά μου να κλείνουν τη βρύση όταν πλένονται ή όταν βουτσίζουν τα δόντια ανάμεσα στα βουτσίσματα. Γιατί εκεί πραγματικά σπαταλάμε πάρα πολύ νερό. Προσπαθήστε το κι εσείς και οι άντρες το ξύρισμα. Δηλαδή, παρακαλώ. Λοιπόν, και κάτι πολύ σημαντικό, συνεχίζονται οι αναδόσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σωστά, και θα έχουμε μία δενδροφύτευση στο Χέρωμα Βάρης την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου, αύριο λοιπόν. Σημείο συνάντησης θα είναι στη Βάρη, κοντά στο παιδικό χωριό SOS, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στις 10 το πρωί. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα προσφέρει στη δενδροφύτευση αυτή. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Βεβαίως. Μάλιστα.